Ένα κομμάτι της πόλης που αγωνιά για το μέλλον της, ένα κομμάτι της πόλης που έχει τη διάθεση αυτή η σελίδα που αλλάξαμε να παραμένει ανοιχτή και να αλλάξουμε και άλλη σελίδα το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ λοιπόν, εκφράζω τα μέλη του Αλλοδρόμου, όλους εσάς που σήμερα ήρθατε, όχι για να μ' ακούσετε, γιατί σας λέω αλήθεια, το πολύ πολλές φορές αυτό, αλλά σήμερα το εννοώ. Σήμερα δεν ήρθαμε για να ακούσετε εμένα. Σήμερα ήρθαμε για να χαρούμε. Να χαρούμε όλα όσα πετύχαμε το προηγούμενο διάστημα όλοι μαζί και δεν ήταν λίγα. Δεν θα τα θυμίσω σήμερα, αλήθεια σας λέω. Αλλά και να χαρούμε και να χαλαρώσουμε λίγο για να πάρουμε δυνάμεις για αυτό που έρχεται. Η εκλογική μάχη του Οκτώβρη είναι μια μάχη που δεν θα είναι εύκολη. Έχουμε ενοχλήσει, ευτυχώς όχι πολλούς, αλλά για πολλούς λόγους. Έχουμε ενοχλήσει αυτούς που είχαν συνηθίσει η πόλη μας να είναι η πίσω αυλή της Αττικής, που για να το πετύχουν αυτό, θα έπρεπε να έκανε και δημοτικές αρχές που θα τηρούσαν συγγύα σειρμάτου. Τους το χαλάσαν. Δεν θα είναι πια το κερασίνι και η τραπετσόνα η πίσω αυλή της Αττικής. Θα είναι ένα κομμάτι που θα έχει κάποιος πολλούς λόγους και έχει ξεκινήσει να γίνεται αυτό για να το επισκεφτεί, για να μείνει σε αυτό, για να μεγαλώσει τα παιδιά. Η δεύτερη ομάδα αυτών που ενοχλήσαμε είναι η ομάδα εκείνων που βλέπουν ότι ο Δήμος μετά από μια επιδρομή είναι για να μοιραστούν τα λάθη. Είναι για εκείνους που δεν έρχονται στη διοίκηση του Δήμου για να βοηθήσουν, για να δώσουν, αλλά για να πάρουν. Η πόρτα έκλεισε το 2014 και είμαστε διατεθειμένοι με τη δική σας βοήθεια να μην την αφήσουμε ανοιχτή για το επόμενο διάστημα. Και μια τρίτη ομάδα αυτών που ενοχλήσαμε είναι αυτοί που θεωρούν ότι οι άνθρωποι μεταφέρονται εύκολα από τη βουλευτική κάλπη στη δημοτική κάλπη. Είναι πολύ βαθιά ανοιχτωμένοι. Εμείς τους ανθρώπους, και αυτό μας κάνει και ξεχωρίζουμε. Δεν τους χωρίζουμε σε αριστερούς και δεξιούς. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Οι λύσεις έχουν. Έχουμε καταφέρει λοιπόν και έχουμε ενώσει την πόλη. Δεν θα δώσουμε τη δυνατότητα σε κανένα να μας πάει σε δημοτικές εκλογές θεωρώντας ότι είναι ένας ακόμα γύρος βουλευτικών εκλογών. Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Και επειδή εμάς μας αρέσει να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ ότι υπηρετώ από μικρός, είναι εδώ τα ξαδέρφια μου, Παναγιά μου το σώμα μου, με αγάπη το λέω. Από μικρός είχα αποφασίσει να διαλέγω, να τραβάω, να περπατάω στην αριστερή μεριά της όχθης. Όμως, αυτό που είχα μάθει είναι ότι το κέρδος για μένα και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί στον άλλο δρόμο δεν είναι να κερδίζουμε τους κερδισμένους. Είναι να πείθουμε τους ανθρώπους που έχουν άλλη άποψη από εμάς για τα μεγάλα, τα ωραία και τα αληθινά, που δεν τους έχουμε πείσει για αυτά και που η ίδια η ζωή κάποια στιγμή θα τους πείσει όχι. Το στίχημα λοιπόν είναι να πείσουμε εκείνο το κομμάτι της πόλης που βλέπει σε εμάς μια άλλη αντίληψη ότι αξίζει τον κόπο να είναι δίπλα μας και το έχουμε πετύχει και δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να το χαρίσουμε σε κανέναν. Εμείς λοιπόν ακριβώς επειδή δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση το κομματικό τους βιβλιάριο, τους ενώνουμε γιατί το βιβλιάριο της πόλης, του πολίτη, του κερασιού και της τραπετσόνας γράφει για όλους, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους επιλογές. Γράφει δημότες. Η ΟΕΛΟΑ επηρεάζει το ίδιο. Είτε κάποιος ψήφισε στην κάλπη Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, είτε όχι. Τα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα χτυπούν την πόρτα άλλων των ανθρώπων και δεν ζητούν κομματικό βιβλιάριο για να μην τους ακουμπήσουν. Αυτό λοιπόν εμείς θα πούμε στην πόλη. Σε αυτή τη μάχη που έρχεται μπροστά μας και κλείνω με αυτό. Θέλουμε μαζί μας να χωρέσουν όλοι οι άνθρωποι που δεν ξεχνούν αυτά που πιστεύουν, αλλά που πιστεύουν σε αυτή την πόλη, πιστεύουν στις δυνατότητές της, πιστεύουν στην προοπτική της, πιστεύουν ότι πια έχουμε ζωή αλλάζοντας τους τοίχους του Λιβαδίτη. Γιατί σε αυτές τις γειτονίες με τα μεγάλα προβλήματα για δεκαετίες οι άνθρωποι πάλευαν και έχουν φτιάξει έναν ωραίο τόπο.
που με μεράκι και πολύ αγάπη που μας περισσεύει μπορεί να γίνει ακόμα ωραιότερος και θα γίνει. Στην επόμενη λοιπόν εκλογική μάχη, με τη δική σας βοήθεια, από την πρώτη Κυριακή, ναι, το οφείλουμε στην ιστορία αυτής της πόλης. Θα τελειώσουμε. Θα τελειώσουμε όχι γιατί έχουμε κάποια έπαρση, όχι γιατί έχουμε κάποιο εγωισμό, όχι γιατί πιστεύουμε ότι οι μόνοι που αγαπάνε την πόλη είμαστε εμείς. Όχι, υπάρχει πολλοί κόσμος που αγαπάει αυτή την πόλη. Και θα έρθει με εμάς ακριβώς για αυτό το λόγο. Την αγαπάμε το ίδιο και με ανιδιοτέλεια. Το σύνθημά μας λοιπόν είναι, συνεχίζουμε με συνέπεια, χτίζουμε την πόλη που μας αξίζει, χτίζουμε την πόλη που πρέπει τα παιδιά μας να μεγαλώσουν σε αυτή, με ελπίδα και αισιοδοξία. Είναι μεγάλη χαρά πια να έχουμε δημόσιους χώρους σε αυτή την πόλη που έρχονται άνθρωποι από άλλες περιοχές. Αντί να πηγαίνουμε εμείς εκεί, από άλλες περιοχές, γιατί πραγματικά είναι δημόσιοι χώροι που σέβονται τον άνθρωπο, που σέβονται τις ανάγκες τους. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Θέλω λοιπόν, ολοκληρώνοντας, για να πει και εγώ να το πω το φανάκι τώρα, ναι. Ολοκληρώνοντας, δεν είναι εύκολη η μάχη που έχουμε μπροστά μας. Απέναντι όμως στη λάσπη τους, απέναντι στην προσπάθειά τους να πείσουν όχι για τις δικές τους δυνατότητες, για το δικό τους όραμα, αλλά για το πόσο άχρηστοι και επικίνδυνοι είμαστε εμείς. Απέναντι σε αυτό, εμείς θα διτάξουμε τη δουλειά μας. Θα διτάξουμε την ανιδιοτέλειά μας. Θα διτάξουμε τη διάθεση που έχουμε να συνεχίσουμε ένα έργο που φαίνεται στην πόλη και δεν μας ρωτάει να τους πούμε τη δική μας αυτοκριτική για αυτά που δεν κάναμε. Ένα έργο λοιπόν που φαίνεται στην πόλη και η πόλη το υποδέχεται με αγάπη. Χωρίς έπαρση, χωρίς αλαζονία, τελειώνουμε από την πρώτη Κυριακή. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να μην υπάρξει σπίτι στην πόλη, να μην υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει μάθει για αυτά που έγιναν, για αυτά που γίνονται, για αυτά που θα γίνουν σε αυτή την πόλη, γιατί οι άνθρωποι θα επιλέξουν να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Ένας άλλος δρόμος που παραμένει ίδιος, γιατί μετά από 9 χρόνια η Δημοτική Αρχή δεν είναι κάτι ξεχωριστό, είναι ένα κομμάτι των ανθρώπων. Περπατάς στον δρόμο και δεν σε ξεχωρίζουν. Με την καλή την έννοια, ξέρουν ποιος είσαι και έρχονται και σου κάνουν παράπονα και είναι πολύ παραπονιάριδες. Όμως αυτά τα 9 χρόνια δεν μας άλλαξαν και τα επόμενα δεν θα μας αλλάξουν. Και αυτός είναι ο δρόμος που εμείς έχουμε επιλέξει. Να περάσουμε λοιπόν καλά σήμερα, γιατί από αύριο μας περιμένει πολλή δουλειά. Είμαστε σίγουροι ότι με τη δική σας βοήθεια θα επαναληφθεί αυτό το γλέντι στις 8 Οκτώβρη το βράδυ, γιατί θα το έχουμε ανάγκη, γιατί το έχει ανάγκη η πόλη και τα προβλήματά της. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Να είστε καλά.